στους τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης έχει ένα μετάλλιο στο 50 ύπτιο, το χάλκινο, και βεβαίως θα διεκδικήσει ένα ακόμα. Ο Απόστολος Χρήστου έχει 5 στους 5 τελικούς στο 100 ύπτιο και μάλιστα με 4 μετάλλια. Πάει για το 5ο μετάλλιο σερί. Χρήστου έχει 3 χάλκινα και ένα ασημένιο σε αυτό το αγώνισμα. Θέλει και αυτός το χρυσό μετάλλιο που λείπει από την συλλογή του στο 100 ύπτιο. Ύπτιο των ανδρών, ο Γουόρτ στο 1, Ζελτιάκοφ στο 2, Μάσλιπ στο 3, Χρήστου στο 4, Μακρυγιάννη στο 5, στο Κότσκι στο 6, στο 7 είναι ο Λάζο, στο 8 είναι ο Λαϊταρόφσκι. Καλό ξεκίνημα και για τα δύο Ελληνόπλα, με τον Απόστολο Χρήστου και τον Βαγγέλη Μακρυγιάννη να ακολουθούν στην 4η και την 5η διαδρομή. Θα γυρίσει πρώτος ο Χρήστου, με δεύτερο τον Μάσλιπ και τρίτο τον Μακρυγιάννη. Με τον Απόστολο Χρήστου να είναι εντυπωσιακό το γύρισμά του και να πηγαίνει ολοταχώς για την κατάκτηση της πρώτης θέσης. Από εκεί και έπειτα γίνεται μάχη ανάμεσα στον Μάσιου και τον Μακρυγιάννη. Ο Μακρυγιάννης είναι πολύ δυνατός, θα ξεπεράσει τον Πολωνό και πάμε για το 1-2. Τελευταία μέτρα της κούρσας. Πρωταθλητής Ευρώπης θα είναι ο Απόστολος Χρήστου. Δεύτερος θα είναι ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης. Και τρίτος ο Ξαβέρι Μάσιουκ. Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν εδώ στο Βελιγράδι. 1-2 για την Ελλάδα. Για δεύτερο αγώνισμα που έχουμε διπλή ελληνική συμμετοχή. Όχι ότι δεν το περιμέναμε, αλλά σίγουρα το να το βλέπουμε κιόλας να συμβαίνει είναι κάτι ανεπανάληπτο. Για την ακρίβεια, εξά συμβεί πλέον, γιατί έχει ήδη συμβεί δύο φορές σε αυτό το απογευματινό session, αλλά προσπαθούμε κι εμείς να συνειδητοποιήσουμε πώς μπορούμε να φτάσουμε από τα 12 μετάλλια στα 16 με δύο μόλις κούρσες. 52-23 για τον Απόστολο Χρήστου, σαφώς και είναι ατομικό ρεκόρ για φέτος. 52-83 για τον Μακρυγιάννη, που είναι ατομικό ρεκόρ καριέρας, και βεβαίως φτάνει τα δύο μετάλλια σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ο Μάσιουκ με 53-56 απλά συμπληρώνει την τριάδα. Ζετιάκο